συγκεκριμένων προϊόν, η μοναδική εταιρεία που το φέρνει έχει πρόβλημα παραγωγής. Και δεν μπορεί να μας προσφέρει η εταιρεία που το. Που έχει τη σύμβαση. Ναι. Η εταιρεία που το παρασκευάζει. Έχει πρόβλημα παραγωγής όπως μας ειδοποίησε. Λοιπόν, εμείς έφεραμε ήδη αρκετά και από την πρεσβεία της, ξαναφέραμε από την πρεσβεία της Γερμανίας 2.000 δόσεις, οι οποίες σε 10 μέρες, όπως μας είπαν, έχει έλλειψη και στο ειδικό τομέα, ναι. Το οποίο δεν το ξέραμε εμείς πρώτα-πρώτα αυτό το πράγμα. Ναι. Οι έλλειψεις είναι και στο ιδιωτικό και στα δημόσια φαρμακεία. Στα δημόσια, εντάξει, εμείς έφεραμε 2.000 δόσεις, τα οποία σε μια εβδομάδα εξαφανιστήκαση. Λόγω του ότι πουλούσαν, δεν υπήρχε στον ιδιωτικό τομέα. Το οποίο δεν το ξέραμε εμείς. Οι 2.000 δόσεις που φέραμε εμείς ήταν για κάλυψη ενός μήνα για τα δημόσια νοσοκομεία. Άρα. Αλλά ξαφνικά η εταιρεία, επειδή δεν έχει ούτε στο ιδιωτικό τομέα, εγοράζαν και από τα νοσοκομεία. Ναι. Αλλά αυτό σήμερα φαντάζομαι... λέει το πρόβλημα, θέλουμε να φέρουμε σήμερα ήδη. Ναι. Μας ειδοποίησε η πρεσβεία της Γερμανίας. Ότι μας έφτιανε 2.000 δόσεις. Αυτό είναι προσωρινό μέτρο όμως. Τι θα γίνει αν έχει πρόβλημα... Όχι, θέλουμε όπως η εταιρεία θα μας παραδώσει κανονικά, λόγω ότι είπαμε εκεί πρόβλημα εταιρεία παραγωγής, τον Νοέμβριο. Εμείς θα φέρνουμε, ήδη έκαμε άλλη παραγγελία, άλλη διεργασία να φέρουμε, έκαμε άλλη διεργασία να φέρουμε, την οποία δεν προσφέρει να μια εταιρεία. Και θα φέρνουμε από τις διάφορες πρεσβείες που βρίσκουμε, ήδη παραγγείλαμε στην πρεσβεία της Αθήνας, που ήταν αρχές του Αυγούστου. Άρα φάρματα εμβόλια από τις πρεσβείες αντί από τις εταιρείες. Η εταιρεία δεν μπορεί να μας προσφέρει καμία. Δεν μπορεί να μας προσφέρει καμία εταιρεία. Ναι, δεν έχει σύμβαση όμως. Έχει σύμβαση, ναι. Άρα είναι παραβίαση σύμβασης αυτό με τη δημοκρατία. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν έχει παραγωγή όπως μας ειδοποίησε. Δεν είναι η παραγωγή, το νιώβρι ήταν η παραγωγή της. Λοιπόν, άρα λύνεται προσωρινά το πρόβλημα με διοχέτευση μέσω πρεσβειών ως ναι, παράγει. Φαρμακαποθηκών, από τις οποίες προσφέρουν μέσω πρεσβειών. Σας ευχαριστώ κύριε Μενίκου για την παρέμβαση. Εντάξει, έγινε. Φιλοξενούμε τον κύριο Βάσο Οικονόμου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οντολογίας.